ομορφιές μου, welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, όπως βλέπετε σήμερα δεν είμαστε στο καθιερωμένο μου σαλόνι, αλλά δεν είμαι και μόνη μου. Έχω παρέα τον γυναικολόγο, κύριο Δημήτρη Πολύζο. Γεια σας γιατρέ μου. Καλησπέρα. Λοιπόν, να σας πω κοντά ότι εμένα ο γιατρός είναι ο γυναικολόγος μου. Τα έχουμε πει εμείς και τα έχουμε ξαναπεί, μου φωνάζει, άσχετο που δεν ακούω. Παρ' όλα αυτά όμως σήμερα γιατί ήρθαμε εδώ γιατρέ. Ήρθαμε για να λύσουμε μερικά σημαντικά ζητήματα που απασχολούν πάρα πολύ με πάρα πολλές νέες γυναίκες. Και όχι μόνο νέες, αλλά και τις μεγαλύτερες. Σήμερα θα απαντηθούν πολλά ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί ήδη στη Μαρία. Ναι, σας είχα κάνει εγώ μια δημοσκόπηση στο Instagram περί γυναικολογικού θέματος και πολλά κορίτσια, βέβαια να ξέρετε κορίτσια μου ότι είναι ανώνυμα όλα τα ονόματα, δεν θα δημοσιευθεί τίποτα. Και έτσι από τις ερωτήσεις και απορίες θα μας τα λύσει όλα ο γιατρούλης. Και μην φοβάστε να αγαπάτε τον εαυτό σας πάνω απ' όλα, γιατί πολλά κορίτσια διστάζουν να έρθουν στον γυναικολόγο. Οπότε τη στιγμή που αγαπάμε τον εαυτό μας, κορίτσια, πάρτε χαρτί και μολύβι και ξεκινάμε. Σήμερα, Δημήτρη, έχουμε τη Lavera Greece και την Aca Care. Είναι μια ελληνική εταιρεία που έχει μεγάλη γκάμα προϊόντων, είτε για τα προϊόντα της περίοδου, για την ευαίσθητη περιοχή, τα μαντιλάκια, διαφόρα ταμπών, έχει κρέμες για την γυμονούσα και μετά διάφορες σερβιέτες για τη λεχόνα. Οπότε είναι μαζί μας η Lavera και η Aca Care. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Πράγματι είναι μια καινούργια ελληνική εταιρεία, η οποία έχει μπει στο χώρο των καλλυτικών. Και είναι μια από τις εταιρείες, ανερχόμενες εταιρείες στην Ελλάδα. Α, έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι όμως να πέσει το intro του καναλιού, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και follow σε όλα τα social media. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ερωτήματα. Μπορώ να πω ότι και εγώ τα συγκέντρωσα ανάλογα με τα θέματα, γιατί ήταν λίγο ανάκατα. Οπότε πάμε λίγο στο πιο μάστε θέμα, θέμα περίοδου. Γιατρέ, γίνεται χαμός. Λοιπόν, με έχουν ερωτήσει τα κορίτσια, ποιος είναι ο φυσιολογικός κύκλος μιας γυναίκας, πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει η περίοδος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα, γιατί είναι ένα ερώτημα το οποίο όλες οι γυναίκες το αντιμετωπίζουν, αφού όλες οι γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή τους θα αποκτήσουν περίοδο. Ο φυσιολογικός κύκλος μιας γυναίκας είναι μεταξύ να έχει περίοδο, δηλαδή αίμα, έμεινο ρύση, πιο επιστημονικά περίοδος, πιο απλοϊκά, να έχει αίμα περίοδο κάθε 28 με 30 μέρες και η περίοδος να διαρκεί περίπου 5 με 6 μέρες. Αυτό βέβαια μπορεί να έχει ένα σκαμπανέβασμα, δηλαδή να έχει περίοδο κάθε 25 με 35 μέρες και αυτό είναι αποδεκτό, όπως να έχει αίμα περίοδου μεταξύ 2 και 6 ημερών. Η περίοδος ξεκινάει σε μια γυναίκα γύρω στην ηλικία των 11 με 12, νωρίς, μέχρι 14, μέχρι 14. Mm-hmm. Από 14 και πάνω θα πρέπει να ψάξουν και να γίνει ένας έλεγχος. Όπως επίσης, σε μια γυναίκα μπορεί η περίοδος να τελειώσει μεταξύ 45 με 50, άντε μέχρι 55 ετών. Εκεί να σταματήσει ουσιαστικά και να μπει στην ηλικία της μενόπαυσης. Ενώ υπάρχει μια σταθερή περίοδος, ξαφνικά όμως κάτι αλλάζει και αρχίζουν οι ανομαλίες. Τι γίνεται, υπάρχει πιθανότητα μενόπαυσης? Όταν μια γυναίκα στα 40 ξεκινάνε κάποιες ανομαλίες, δηλαδή δεν έρχεται τακτικά κάθε 28-30 μέρες, έρχεται κάθε 35-40-45 μέρες, εκεί μπορεί να υπάρχει κάποιος ορμονικός παράγοντας, παράδειγμα ο θυροειδής, που είναι μια πολύ, πολύ σημαντική ορμόνη, η οποία καθορίζει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα όσο αφορά το θέμα της περίοδου. Σε γυναίκες δηλαδή που έχουν ή υπό ή υπερθυροειδισμό. Εκεί θα πρέπει να γίνει ένας ορμονικός έλεγχος σίγουρα στη γυναίκα, θα πρέπει να γίνει ένα υπερηχογράφημα και από εκεί να κρίνουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται μια γυναίκα. Σίγουρα στα 40 πάει και στο μυαλό μας μήπως υπάρχει πρόωρη οθικική ανεπάρκεια, έτσι λέγεται. Οπότε σε αυτές τις γυναίκες πάει το μυαλό μας μήπως έχουμε και πρόωρη μηνόπαυση. Εκεί είναι σημαντικό και ένα σημαντικός παράγοντας είναι και το οικογενειακό ιστορικό, δηλαδή πρέπει να ρωτήσουμε τη γυναίκα, τη μητέρα της ή τη γιαγιά της, σε ποια ηλικία σταμάτησε η περίοδος, οπότε να έχουμε ένα γνώμονα και αυτό. Στα 40 βέβαια να τελειώσει μια περίοδος σε μια γυναίκα είναι νωρίς. Οπότε αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, δηλαδή πρόωρη μηνόπαυση, εκεί θα πρέπει να τη στηρίξουμε και ορμονικά όσον αφορά για το θέμα της οστεοπόρωσης, το δέρμα, τα καρδιαγιακά. Οπότε μια γυναίκα στα 40 είναι πολύ νωρίς να σταματήσει η περίοδός της. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις προχωρούμε και κάνουμε κάποια ορμονική υποκατάσταση. Ωραία. Με τις πολυκυστικές τώρα, τις οθήκες τι γίνεται? Παραδείγματος χάρη ένα κορίτσι 20 χρονών με άστατο κύκλο που έχει 45 με 60 μέρες. Τι σημαίνει αυτό?
Πολύ σωστή ερώτηση. Πολυκυστική οθήκηση. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση όταν την πήρα. Ακριβώς, ναι, γιατί είναι πάρα πολλά κορίτσια, ειδικά νέα κορίτσια. Είναι το σύνδρομο των πολυκυστικών οθηκών. Ίσως είναι η πιο σημαντική και πιο συχνή ορμονική δυσλειτουργία της σύγχρονης γυναίκας. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα 10 με 15% των γυναικών θα έχουν πολυκυστικές οθήκες. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό συμβαίνει περίπου στις γυναίκες από 15, 20, 25 ετών. Εκεί εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα. Δηλαδή, όταν μια κοπέλα είναι στα 15-17 που αρχίζει ο κύκλος να γίνεται φυσιολογικός, ξαφνικά κάτι αλλάζει και έχουμε τη λεγόμενη αρεομινόρια, δηλαδή έχει περίοδο κάθε 40-50 μέρες. Επίσης, αυτή η γυναίκα μπορεί να έχει και άλλα δύο προβλήματα, να έχει υπερτρίχωση ή ακμή, που αυτό υποδηλώνει ότι έχει μεγαλύτερη ποσότητα τεστοστερόνη στο αίμα της, δηλαδή είναι η αντρική ορμόνη που έχουν οι γυναίκες, αλλά είναι σε υψηλότερη επίπεδο, οπότε αυτές οι γυναίκες μπορεί πέρα από την ανομαλία περιόδου να έχουν να εμφανίσουν ακμή και υπερτρίχωση. Δηλαδή παραπάνω τριχούλες, ιδιαίτερα στην περιοχή της κοιλιάς και στην περιοχή των χεριών και των ποδιών. Mm-hmm. Όπως επίσης έχουν και στον υπέρηχο όταν γίνει ο υπερηχογραφικός έλεγχος και εκεί μπορεί να διαπιστωθεί μια γυναίκα ότι έχει πολυκυστικές οθήκες. Mm. Όταν διαπιστωθεί αυτό το πρόβλημα και μια γυναίκα πράγματι πάσχει από το σύνδρομο των πολυκυστικών οθήκων, εκεί θα πρέπει να ακολουθήσουμε καταρχήν να γίνει μια σωστή διάγνωση που γίνεται, όπως είπαμε πριν, από τον υπέρηχο, όπως επίσης και από ένα βιοχημικό έλεγχο, έναν ορμονικό έλεγχο για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Mm. Γιατί μπορεί να είναι μια ήπια κατάσταση ή μια κατάσταση η οποία να είναι πιο έντονη και εκεί να χρειαστεί και φαρμακευτική αγωγή. Κατάλαβα. Γιατί μια γυναίκα πρέπει να έχει περίοδο τουλάχιστον κάθε 40 μέρες. Όταν μια γυναίκα χάνει περίοδους και ουσιαστικά έχει τις μισές περίοδους το χρόνο, δηλαδή να έχει περίοδο 6 μήνες το χρόνο, εκεί δεν είναι καλό. Θα πρέπει ουσιαστικά η γυναίκα να καθαρίζει εσωτερικά μέσω της περίοδου. Οπότε αυτές οι γυναίκες θα πρέπει να τις πάμε σε κάποια ορμονική θεραπεία ή σε κάποιο άλλο φάρμακο που έχει βγει τα τελευταία χρόνια που μας βοηθάει, είναι η Νοσιτόλη, είναι το Ινοφέρτ, που βοηθάει πάρα πολλές γυναίκες για την αποκατάσταση της περίοδου σε γυναίκες που έχουν πολυκυστικές οθήκες. Mm, κατάλαβα. Και πριν προείπες για τη θηροειδή. Λοιπόν, έχουμε τις παθήσεις της θηροειδή και πολλές γυναίκες και ιδιαίτερα νέα κορίτσια έχουν πρόβλημα με το θηροειδή. Τι γίνεται και πώς επηρεάζει την περίοδο? Είναι ένας αδένας που είναι στην περιοχή του λαιμού. Είναι ένας σημαντικός αδένας, ο οποίος επηρεάζει πράγματι πάρα πολύ γενικά όλη τη διάθεσή μας, όλο το μεταβολισμό μας, αλλά επηρεάζει πάρα πολύ άμεσα και την περίοδο. Mm-hmm. Δηλαδή, οι γυναίκες οι οποίες έχουν το λεγόμενο υποθυριδισμό, δηλαδή τους λείπει η ορμόνη του θυριδούς, και αυτές οι γυναίκες μπορεί να έχουν λίγο παραπάνω βάρος, να έχουν συμπτώματα, δηλαδή είναι παραπάνω βάρος, αϊπνίες, έτσι μια νευρικότητα. Και σε αυτές τις γυναίκες μπορεί να τους κοπεί και η περίοδος, δηλαδή να βλέπουν περίοδο κάθε 40 με 50 μέρες. Οπότε σε αυτές τις γυναίκες σίγουρα θα πρέπει να γίνει έλεγχος του θυροειδούς. Υπάρχει και ο λεγόμενος υπερθυροειδισμός, όπου ο θυροειδής εκεί λειτουργεί περισσότερο από ό,τι πρέπει. Αυτές οι γυναίκες έχουν λάτωση βάρους, σημαντική λάτωση βάρους, και σε αυτές τις γυναίκες μπορεί να έχουν περίοδο μεγαλύτερη συχνότητα περίοδου, να έχουν τη λεγόμενη μητροραγία. Και στα αυτοάνωσα. Γιατί κάτι για Χασιμότο. Υπάρχει και αυτό άνωση του Λεωδίτρη, το Χασιμότο και αυτά. Όλα αυτά ανήκουν στις παθήσεις. Χασιμότο, ναι. Όλα αυτά ανήκουν στις παθήσεις του θυροειδούς, όπου εκεί γίνεται ένας πλήρης έλεγχος από τον ενδοκρινολόγο, σε συνεργασία βέβαια με τον γυναικολόγο όταν υπάρχουν προβλήματα και στην περίοδο. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα πάμε για τα ινομιώματα και πολύποδες στη μήτρα, που απασχολούν κορίτσια ουσιαστικά πολλά. Τι είναι, πώς αλλάζουν την περίοδο και πώς αντιμετωπίζονται? Και αυτό πολύ σημαντική ερώτηση. Τα ινομιώματα και οι πολύποδες είναι καλοήθεις όγκοι της μήτρας. Μην πάει το μυαλό μας σε κάποιο κακό. Συνήθως είναι κατά 99% είναι καλοήθεις όγκοι, οι οποίοι εμφανίζονται αρκετά συχνά στην αναπαραγωγική ηλικία, σε γυναίκες δηλαδή μεταξύ 20 και 50 ετών. Mm-hmm. Και ανάλογα με το πού βρίσκονται, μπορούν να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Συνήθως τα ινομιώματα δεν δημιουργούν σοβαρά προβλήματα, εκτός αν είναι σε σημεία τα οποία είναι σημαντικά, δηλαδή μέσα στην καρδιά της μήτρας, μέσα στο ενδομήτριο, που εκεί μπορεί να προκαλέσουν αιμορραγίες ή ακόμα και υπογονιμότητα. Δηλαδή μια γυναίκα να μην μπορεί να μείνει έγκυος και ένας λόγος αυτού να είναι η παρουσία ενομοιώματος ή πολύποδα. Αυτά τα βρίσκουμε με τον υπέρηχο, γι' αυτό είναι σημαντικός και ο ετήσιος υπέρηχος στο γυναικολόγο, ο έλεγχος. Άσχετο που εγώ έχω να έρθει καιρό. Πάρα πολλά χρόνια.
Από τότε που είχαμε το δεύτερο παιδάκι. 2012. 2019. Έχουν περάσει 6 χρόνια 7. Δόξα τω Θεώ. Πολλά χρόνια. Οπότε σε αυτές τις γυναίκες οφείλουμε να κάνουμε ένα σωστό υπερηχογράφημα για να δούμε πράγματι πού οφείλεται αυτή η διαταραχή περίοδου. Μπορεί να οφείλεται από το ενωμίωμα του πολύποδα και να πρέπει να βγει. Σίγουρα στις νέες γυναίκες όταν εμφανίσει πολύποδα είναι και αυτός ένας παράγοντας υπογονιμότητας. Οπότε και αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει σωστή διερεύνηση και να βγει, γιατί πολλές γυναίκες μπορεί να μην μπορούν να μείνουν έγκυος από την παρουσία ενός πολύποδα εντός της μήτρας. Θα ξαναέρθω πάλι στο θέμα του πόνου στην περίοδο. Γιατί υπάρχουν πολλές κοπέλες που από την πρώτη μέρα μένουν στο κρεβάτι. Οι άντρες γενικά μας θεωρούν υπερβολικές και αχ, τώρα αυτή έχει περίοδο και πονάει και αυτό. Χάνουμε τη δουλειά τους, πολλές από εμάς, τα σχολεία τους πιο μικρά κοριτσάκια. Τι πρέπει να κάνουμε? Πράγματι, ναι, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί σχεδόν όλες οι γυναίκες. Ο πόνος στην περίοδο είναι η λεγόμενη δυσμηνόρεα. Και είναι εμφανίζεται σε αρκετές γυναίκες. Τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε να βρούμε το λόγο γιατί γίνεται σίγουρα. Είναι κάποιες ορμόνες που εκρίνονται περισσότερο σε αυτές τις γυναίκες και προκαλούν τον πόνο. Ένα σημαντικό παράγοντας που μπορούμε, ένα τρίκ δηλαδή που μπορούμε να κάνουν οι γυναίκες, είναι να ξεκινήσουν κάποια παυσίπονα και κάθε φορά να εναλλάσσουν. Μην επιμένουν μόνο σε ένα παυσίπονο και το συνηθίζει ο οργανισμός. Θα πρέπει να εναλλάσσουν τα παυσίπονά τους, τύπου Πονστάν, Νούροφεν, Σπασμό Αποτέλ, Παναντόλ Έξτρα, Ντεπών Αναβράζων. Όλα αυτά είναι πολύ καλά παυσίπονα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει μια γυναίκα. Αλλά το θέμα, το μυστικό είναι να τα ξεκινήσει μία-δύο μέρες πριν έρθει η περίοδό της, ούτως ώστε όταν θα έρθει η περίοδος, η ποσότητα του φαρμάκου να είναι στο 100% του αίματος, οπότε να προλάβουμε τον πόνο. Λοιπόν, και ένα τώρα πώς να το πω, πολλά κορίτσια μας απασχολεί όταν έχουμε περίοδο, αν μπορούμε να κάνουμε σεξ, περίοδος και μπάνιο στη θάλασσα, όλο αυτό, να μην το αναλύσουμε και πολύ. Ωραία. Είναι αρκετές γυναίκες έτσι που το ρωτάνε και αυτό το ερώτημα εδώ στο γιατρείο που έρχονται, αν μπορούν να έχουν επαφές κατά τη διάρκεια της εμμηνουρίσεως, κατά τη διάρκεια της περίοδου, απλά ίσως είναι πιο επώδυνες και καμιά φορά, όπως και στη θάλασσα, είναι πιο ευάλωτες στο να πάρουν κάποιο μικρόβιο. Ναι. Εκεί είναι το θέμα, ότι θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τις επαφές, αν γίνεται, ή το μπάνιο στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια τουλάχιστον τις πρώτες δύο μέρες της περίοδου, όταν έχουμε έντονη ροή, γιατί εκεί η γυναίκα είναι και πιο ευάλωτη στις φλεγμονές για μύκητες, τριχομονάδες και τέτοια πράγματα. Οπότε θα είναι καλό να το αποφύγουμε. Πολλά κορίτσια στη θάλασσα βάζουν ταμπών. Ναι. Είστε υπέρ, κατά? Εγώ δεν είμαι πολύ φίλος του ταμπών, δηλαδή στη χρήση ταμπών. Το θυμάμαι, μου το έλεγες και παλιά. Προσπαθώ οι γυναίκες να αποφεύγουν το ταμπών, γιατί το ταμπών πράγματι είναι μια ευκολία για τη γυναίκα, αλλά σίγουρα όμως είναι και μια πηγή μικροβίων. Mm-hmm. Αν γίνει χρήση ταμπών, θα πρέπει να γίνει σωστή χρήση και συχνές αλλαγές του ταμπών. Να μην μου σκεύει δηλαδή με αίμα το ταμπών. Ναι, ναι, ναι. Να γίνονται συχνές αλλαγές, τουλάχιστον για την πρώτη-δεύτερη μέρα περίοδο, αν μια γυναίκα θέλει να μπει στη θάλασσα, να κάνει χρήση ταμπών, αλλά να γίνει σωστή χρήση. Κατάλαβα. Και φυσικά πολύ σημαντικό να μην το ξεχάσει. Είναι μερικές γυναίκες που το ξεχνάνε, βέβαια, και υπάρχει ένα σύνδρομο που μπορεί να πάθει μια γυναίκα, μια βαριά φλεγμονή που λέγεται toxic shock syndrome στα αγγλικά, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και προέρχεται από τη χρήση ταμπών. Οπότε πρέπει οι γυναίκες και τα νέα κορίτσια πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές στη χρήση ταμπών. Εγώ προτιμώ η ροή του αίματος να είναι ελεύθερη για να μπορεί να καθαρίζει καλύτερα η περιοχή. Σωστά. Και να μην μένει το αίμα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σαν δεύτερο θέμα, είναι ο προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος. Τι περιλαμβάνει και κάθε πότε γίνεται? Πολύ ωραία ερώτηση. Ο προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος πρέπει να ξεκινάει όταν ξεκινάει και η σεξουαλική ζωή μιας γυναίκας, εκτός αν πριν έχει κάποια προβλήματα, οπότε θα πρέπει να πάει στο γυναικολόγο, αλλά ο προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος πρέπει να γίνεται όταν ξεκινάει η σεξουαλική ζωή μιας γυναίκας και πρέπει ουσιαστικά να σταματάει μέχρι την ηλικία των 70-75 ετών. Και σίγουρα βέβαια μετά συνεχίζεται με άλλους έλεγχους μια γυναίκα που είναι σε αυτή την ηλικία. Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει ουσιαστικά τρία πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι η λήψη του τεστ Παπα-Νικολάου, που είναι για την πρόληψη του καρκίνου τραχύλου της μήτρας. Είναι το γυναικολογικό υπερηχογράφημα και η κλινική εξέταση, όπου εκεί μπορεί ο γυναικολόγος να δει κάποιες παθολογίες που μπορεί να έχει το κατώτερο γενετικό σύστημα της γυναίκας, δηλαδή τη μήτρα της, τον τράχυλό της, τις οθήκες της, αν υπάρχει κάποια κύστη οθήκης. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική και η ψηλάφιση μαστών, γιατί πράγματι ο καρκίνος του μαστού και γενικά όλη η παθολογία του μαστού
αυτή την περίοδο θερίζει, με λίγα λόγια. Ισχύει αυτό. Και έχουν αρχίσει ακόμα και νέες γυναίκες και στην ηλικία των 25 και 30 ετών να διαγνώσουν με το μαστό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό πρώτα και η γυναίκα να μάθει πώς να εξετάζει και η ίδια το μαστό της. Οπότε αυτό γίνεται από τον έμπειρο και εξειδικευμένο γιατρό, τον γυναικολόγο. Οπότε αυτός είναι ο έλεγχος που γίνεται, βασικά, για να αποκλειστούν κάποια νοσήματα που έχει μια γυναίκα και θα πρέπει να γίνεται μια φορά το χρόνο, εκτός αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη παθολογία που θα πρέπει να γίνεται πιο συχνά. Αλλά κάθε χρόνο θα πρέπει να γίνεται αυτή η εξέταση. Είναι πολύ σημαντική, είναι η πρόληψη και μπορεί να σώσει μια ζωή. Σίγουρα, δεν το συζητάω. Λοιπόν, σαν τρίτο θέμα, έχουμε HPV, κονδυλώματα, έχουμε ένα άλλο μια θεματάρα, γιατί μας τρομάζει πάρα πολύ για εμάς τις γυναίκες. Αυτό πράγματι είναι ένα θέμα το οποίο είναι πράγματι καυτό και όσες γυναίκες έχουν HPV νομίζουν ότι έχουν καρκίνο, ότι θα πεθάνουν. Παπα-Νικόλα, αυτό που λέγαμε πριν όσον αφορά την προληπτική γυναικολογική εξέταση συμπεριλαμβάνεται σε αυτό. Και το τεστ Παπα-Νικολάου μπορεί να μας δώσει, να μας δείξει αν μια γυναίκα έχει HPV ή όχι. Και αν μας δείξει. Είναι έγκυρο, δηλαδή. Είναι πολύ έγκυρο, ακριβώς. Ναι. Δεν είναι μπαμπούλας, δεν είναι κάτι να φοβόμαστε. Είναι κάτι που οι περισσότερες γυναίκες θα έρθουν με αυτό, θα αντιμέτωπουν αυτό το πρόβλημα. Θα το συζητήσουν με τον γυναικολόγο τους. Τρόπος προφύλαξης, δηλαδή χρήση προφυλακτικού, σωστή υγιεινή διατροφή και η λήψη κάποιων βιταμινών. Γιατί για τον HPV δεν υπάρχει θεραπεία. Ουσιαστικά ο οργανισμός από μόνος του μπορεί και τον θεραπεύει. Μπορεί ουσιαστικά και τον κοιμίζει. Γιατί αν μια γυναίκα έχει τον ιό του HPV, θα τον έχει για πάντα. Αρκεί όμως να κοιμάται μέσα της, να μην είναι ενεργός. Να μην είναι ενεργός. Άρα είναι σημαντική η ετήσια παρακολούθηση, καμιά φορά και η εξάμηνη παρακολούθηση, να δούμε ακριβώς τι κάνει ο ιός του HPV μέσα στο σώμα μιας γυναίκας, αν κοιμάται, αν είναι ενεργός. Και δεν χρειάζεται τρόμος, άγχος και οτιδήποτε. Είναι κάτι που αντιμετωπίζεται. Ωραία, τέλεια, ναι. Δεν υπάρχει κάτι που να μας αγχώνει. Και για τις κολπίτιδες και τους μύκητες, γιατί οι γυναίκες και μικρές και μεγάλες, παραπονιούμαστε συχνά για λευκά υγρά, σακωμένο γάλα, φαγούρα, υποτρεπιάζουσες, μυκητιάσεις. Τι γίνεται? Ναι, είναι πολύ σωστό. Ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς. Αυγά και τα πασκάλια χάνουμε. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, μια γυναίκα λόγω της ζέστης και της αύξησης της υγρασίας του κόλπου στη θάλασσα, τα μπάνια, η άμμος, η πετσέτα, όλα αυτά γίνονται πιο ευάλωτες στους μύκητες. Οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό όσο αφορά την πρόληψη σε αυτή την περίπτωση. Γύρω στο 90% των γυναικών κάποια στιγμή θα πάθουν μύκητες. Είναι η πιο συχνή κολπίτιδα που μπορεί να έχει μια γυναίκα, που έχει συνήθως φαγούρα, τσούξιμο, όπως είπες πριν Μαρία μου, υγράσα, κομμένο γάλα. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά της μυκητίασης, οπότε εκεί θα πρέπει να επισκεφτεί άμεσα τον γυναικολόγο για να γίνει η διάγνωση και γίνεται μια θεραπεία μέσω κολπικών υποθέτων ή κολπικής αλυφής, συν κάποια φάρμακα από το στόμα. Μπορεί να είναι και ουρολίμωξη, μια απλή ουρολίμωξη. Σίγουρα, μπορεί να είναι τέλος, όλα ναι. Αυτά, επειδή η ουρήθρα της γυναίκας είναι πολύ κοντά στον κόλπο, πολλές γυναίκες σου παραπονιούνται για ουρολίμωξη και μπορεί να είναι κολπίτιδα, δηλαδή μπορεί να είναι το ανάποδο. Οπότε, από τη στιγμή που υπάρχουν τα συμπτώματα, καλό θα είναι να επισκεφτεί πάλι τον γιατρό της για να μπορέσει να τεθεί και η τελική διάγνωση. Ακριβώς, ναι. Ειδικά να κάνουν μία πλύση μετά από κάθε περίοδο. Αυτό είναι πολύ καλό tip, έτσι. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά στους καλοκαιρινούς, για πρόληψη μπορούν να κάνουν και μια πλύση με χαμομήλι ή με σόδα. Ακόμα και με σόδα. Ωραία. Μπορούν οι ίδιες να βράσουν το σκεύασμα, υπάρχουν στο ίντερνετ διάφορες συνταγές, ή πολύ εύκολο να πάνε στο φαρμακείο να πάρουν μια προγεμισμένη πλύση να την κάνουν. Λοιπόν, και κάπου εδώ τελειώσαμε το πρώτο μέρος στη συνάντησή μας, κορίτσια, με τον γιατρό. Σίγουρα θα έρθει και δεύτερο μέρος. Οπότε, κύριε Πολύζο, πού μπορούμε να σας βρούμε? Εγώ έχω τρία ιατρία, ένα ιατρείο εδώ στην Αθήνα. Να τα καταστήσει. Και μην φοβάστε, κορίτσια, τους γυναικολόγους, να σας το ξαναπώ έτσι. Είναι τόσο γλυκούλιδες και τόσο χαμογελαστοί, που να μην τους φοβάστε, γιατί αγαπάμε τον εαυτό μας. Είναι σημαντικό να ανακτηθεί και μια σχέση εμπιστοσύνη. Ακριβώς. Να το βλέπετε εδώ πέρα, χαμό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, εντάξει, ουσιαστικά η γυναίκα εκτίθεται σε εισαγωγικά στον γυναικολόγο. Οπότε θα πρέπει και ο γυναικολόγος και ο γιατρός να την κάνει να αισθανθεί άνετα. Αυτό. Να είναι ο άνθρωπός της, ούτως ώστε να μπορεί και εκείνη να αισθανθεί άνετα και να μπορέσει ανά πάσα στιγμή να έχει μια άμεση επαφή μαζί του, να μπορεί να τον πάρει τηλέφωνο. Γιατί στην καθημερινότητα είναι αυτό που θα χρειαστεί σε ένα γιατρό.
και ειδικά το γυναικολόγο. Θα με βρείτε ή εδώ στη Βασίλη Σοφίας, είτε στο Πόρτο Χέλι, είτε και ακόμα και στη Μυτιλίνη. Και στη Μύκονο, και στην Καβάλα. Επίσης υπάρχει και ένα site που, μπορείτε να με επισκεφτείτε. Από κάτω από θα σας έχω στο description box όλα τα ενεργά account. Έχουμε και Instagram, έχουμε και site του γιατρού. Αλλά το βασικό είναι πάντα. Το site που εκεί έχει πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες για όλα αυτά τα θέματα που έχουμε μιλήσει σήμερα και θα μιλήσουμε και για όλα τα θέματα που έτσι απασχολούν μια γυναίκα ή ένα ζευγάρι το οποίο θα προσπαθήσει να κάνει. Έρχεται δεύτερο μέρος, εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να μας ακολουθήσετε στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά. Γεια σας!